Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών επαφορμή της επίσημης έναρξης της τουριστικής περίοδου, αν και πιστεύω ότι έχουμε ήδη πετύχει έναν κεντρικό μας στόχο που δεν είναι άλλος από τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην είναι αποκλειστικά ένας προορισμός τον οποίον προτιμούν οι επισκέπτες μας μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Θέλω και εγώ να εκφράσω με τη σειρά μου την ικανοποίησή μου για τη συνολική απόδοση του κλάδου τον περασμένο χρόνο. Είναι σαφές ότι ξεπεράσατε τις προσδοκίες που είχαμε θέσει και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία προέρχονται από τον τουρισμό, και αυτά ξεπέρασαν τους αρχικούς στόχους που είχε θέσει το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να έχουμε και περισσότερες δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξουμε την κοινωνία με μια σειρά από στοχευμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση της εισαγόμενης ακρίβειας, είτε αυτή αφορά τους λογαριασμούς της ενέργειας, είτε αυτή αφορά συνολικά το κόστος διαβίωσης και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Έχετε δίκιο να λέτε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την χρονιά η οποία έρχεται. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο έχουμε πετύχει μαζί, και όταν εννοώ μαζί, εννοώ το κράτος σε όλες τις εκφάνσεις, αλλά και ο τομέας του τουρισμού, ως προς την αναβάθμιση του brand της χώρας μας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι, όχι μόνο για το 2023, αλλά και για τις επόμενες χρονιές που έρχονται. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά και στην συνέχεια, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές, να δούμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τις νέες αγορές τις οποίες μπορούμε να ανοίξουμε, τις νέες υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε, τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, διότι αν κάτι αποτελεί, πιστεύω, κοινή αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, είναι η συνολική αναβάθμιση του προϊόντος μας, να δαπανούν περισσότερα χρήματα οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα μας, να μετράμε την επιτυχία της τουριστικής περιόδου όχι μόνο με τον αριθμό των αφίξεων, αλλά κυρίως με το εισόδημα το οποίο οι επισκέπτες αυτοί αφήνουν τελικά στη χώρα μας. Αλλά όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, το να φτάνεις κοντά στην κορφή σημαίνει αυξημένες υποχρεώσεις για να προστατεύσουμε αυτό το οποίο έχουμε ήδη κατοχυρώσει. Και εκεί θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο σκέψεις που και αυτές αποτελούν αδιαπραγμάτευτες πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μας. Η μία έχει να κάνει με την βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος, με την προστασία του περιβάλλοντος, με την προστασία των προορισμών μας, ειδικά κάποιων εικονικών προορισμών, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάτω από μεγάλη πίεση και θα πρέπει να σκεφτούμε άμεσα το μέλλον τους με παρεμβάσεις οι οποίες δεν μπορούν πια να αργούν πολύ. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τους εργαζόμενους στον τουρισμό, με την δυνατότητα όλοι να έχουν το ίδιο μέρισμα επιτυχίας από την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος. Αυτό έχει να κάνει με τους καλύτερους μισθούς, τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, αλλά φυσικά και τις ελλείψεις που ήδη παρατηρούνται ως προς το εργατικό δυναμικό, κάτι το οποίο μας υποχρεώνει να σχεδιάζουμε από τώρα παρεμβάσεις που θα έχουν ένα μακροχρόνιο αποτύπωμα, είτε σίγουρα περισσότερη έμφαση στην τουριστική εκπαίδευση και στο πώς θα καταστήσουμε τον κλάδο του τουρισμού πιο ελκυστικό για νέα παιδιά που σκέφτονται από εδώ και στο εξής τις επαγγελματικές τους αεροδρομίες. Εδώ και το δημόσιο αλλά και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν κάλλιστα να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο, είτε επίσης και την δυνατότητα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που έχουν να κάνουν με την μεταναστευτική μας πολιτική για να προσελκύσουμε και εργαζόμενους από το εξωτερικό, εφόσον αυτό καταστεί απολύτως απαραίτητο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε, να ευχηθώ να έχουμε μια πολύ επιτυχημένη τουριστική περίοδο και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα συνδράμουμε σε αυτό.
Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι οι εκλογές που θα λάβουν χώρα την 21η Μαΐου δεν θα διαταράξουν την ομαλή πορεία της τουριστικής περίοδου. Και από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε τον συνολικό ετήσιο απολογισμό, να είμαστε πάλι στην ευχάριστη θέση να έχουμε ξεπεράσει τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει, έτσι ώστε ο τουρισμός να συνεχίσει να μας εκπλήσει ευχάριστα και όχι δυσάρεστα. Και βέβαια δεν μπορώ να μην θυμηθώ, καθώς βρισκόμαστε και πάλι εδώ σε μια καλύτερη συγκυρία, τις πολύ μεγάλες δυσκολίες τις οποίες διαχειριστήκαμε ήδη κατά τα τελευταία 3 χρόνια. Η πανδημία αποτέλεσε μια πρωτοφανή δοκιμασία για τον κλάδο του τουρισμού. Πήραμε όμως τολμηρές αποφάσεις, οι οποίες δικαιώθηκαν εκ του αποτελέσματος, στηρίζοντας το brand της Ελλάδος, ανοίγοντας από τους πρώτους, αλλά με απολύτως ασφαλή τρόπο, και νομίζω ότι δρομολογήσαμε τις περσινές και τις φετινές εξελίξεις ουσιαστικά πριν από 2 και 3 χρόνια, όταν διαχειριστήκαμε, πιστεύω, με μεγάλη επιτυχία και στηρίζοντας τον κλάδο του τουρισμού την πρωτοφανή κρίση της πανδημίας. Τέλος, να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος για τον κλάδο του τουρισμού για έναν ακόμα λόγο που έχει να κάνει με ένα μάκρο τρέντ το οποίο πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως και τις επόμενες δεκαετίες. Πιστεύω ότι θα αναζητούμε όλο ένα και περισσότερο να καταναλώνουμε το διαθέσιμο εισόδημα σε εμπειρίες και όχι τόσο σε αγαθά. Εμπειρίες προσφέρουμε σε όλες τις εκφάνσεις ως τουριστικός προορισμός, και πιστεύω ότι γι' αυτό και τα νέα για το 2023 εξακολουθούν να είναι ενθαρρυντικά, παρά το γεγονός ότι και η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση και μια ακρίβεια η οποία υπονομεύει το διαθέσιμο εισόδημα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις κύριες αγορές μας. Ταυτόχρονα, οι νέες ευκαιρίες είναι εδώ. Υπάρχουν αγορές οι οποίες ακόμα είναι τελείως παρθένες για εμάς. Να αναφέρω καμία την Ινδία. Δεν έχουμε καν ξύσει την επιφάνεια του τι μπορούμε να κάνουμε ως προς την μεγαλύτερη πια σε πληθυσμό χώρα του κόσμου, η οποία δεν απέχει και τόσο πολύ από την Ελλάδα. Άρα ας σκεφτούμε δημιουργικά, έξυπνα, και ας κρατήσουμε αυτό το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας το οποίο είχαμε τα τελευταία χρόνια ως οδηγό για το πώς πρέπει να συνεργάζεται ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα.